Εδώ είμαστε λοιπόν και καλεσμένος για την πρώτη εκπομπή. Σας τον παρουσιάζουμε. Είναι ο Γιώργος Πετκίδης, ο προπονητής στο Σουφλί 2018, στο γυναικείο ποδόσφαιρο του Σουφλίου. Παναγιώτη. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετκίδη. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση για να είσαι να κάνεις καλό ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή του 2022. Ο λόγος είναι ότι δίνουμε πάσα στο γενικό ποδόσφαιρο να μας πεις αυτή την ευχάριστη νότα, την έκπληξη που η ομάδα σας για πρώτη φορά συμμετέχει στο γενικό πρωτάθλημα, σε γάμα εθνική κατηγορία και είστε σχεδόν στην κορυφή, 2-3 βαθμούς πίσω από τον 11 Θεσσαλονίκης. Πείτε μας πώς η ομάδα προετοιμάστηκε και θα ξεδιπλώσουμε την κουβέντα στην πορεία της συζήτησης. Καταρχάς, Παναγιώτη και Θανάση, τιμή μου που με προσκαλέσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ προσωπικά και σαν ομάδα. Καλή χρονιά να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές, σε εσάς τους δύο. Υγεία να έχουμε, χρόνια πολλά σε όλους. Και σε όλες τις ομάδες φυσικά του ποδοσφαίρου και όλων των αθλημάτων, υγεία στους αθλητές και χωρίς τραυματισμούς η νέα χρονιά. Όπως είπες, αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε με την τρέλα, να πω την έκφραση, αν μου επιτρέπετε, με την τρέλα των κοριτσιών των ίδιων. Μετέπειτα με την τρέλα τη δικιά μου και μετέπειτα με την τρέλα των γονέων που έτσι δημιουργήσαμε ένα νέο σύλλογο, το Σουφλίου 2018. Αυτή η τρέλα μετουσιώθηκε. Πέρυσι είχαμε δηλώσει για πρώτη φορά συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά λόγω του κορονοϊού που είχαν διακοπεί όλα τα πρωταθλήματα δεν ευτυχήσαμε να συμμετέχουμε. Και ουσιαστικά φέτος είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε πρωτάθλημα, σε επίσημο πρωτάθλημα της ΕΠΟ, στη ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών. Και δόξα τω Θεώ, πραγματικά τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Όπως είπες, διεκδικούμε πρωτιά αυτή τη στιγμή και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτό που έχει σημασία και έχω πει στα κορίτσια από την αρχή που ξεκίνησε η ομάδα, που ιδρύθηκε η ομάδα, είναι να έχουν στο μυαλό τους συνέχεια είναι η διασκέδαση. Να διασκεδάζουν, να νιώθουν, να το ζουν όλο αυτό, γιατί θα κρατήσει 1, 2, 3 πόσα χρόνια θα κρατήσει να το θυμούνται μια ζωή. Να δούμε λοιπόν και τα νούμερα, Γιώργο. Να δούμε και τα νούμερα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι τα τελευταία αγωνιστική που έγινε η Πέμπτη, ο Ποντιακός είχε μάλλον το Σουφλί 2018, κέρδισε τον Εθνικό με 6-0. Είναι δεύτερος στη βαθμολογία με 12 βαθμούς. Ο Μενίδακας Καλαμαριάς 15. Και η επόμενη αγωνιστική στις 9 πρώτου είναι το ντέρμπι, ντέρμπι κορυφής. Αυτό δεν είναι. Ακριβώς. Ναι, προετοιμάζεστε για αυτό το παιχνίδι, Γιώργο? Για αυτό το παιχνίδι προετοιμαζόμαστε ακόμα και μετά τη λήξη του αγώνα με τον Εθνικό, να σας πω την αλήθεια. Γιατί εγώ σαν άνθρωπος, ναι, με διασκεδάζουμε, αλλά η διασκέδαση κάποια στιγμή μετά από ένα αγώνα, νικηφόρο, ευνοηθήκαμε γιατί ήταν νικηφόρος ο αγώνας, κατευθείαν σταματάνε οι χαρές και τα πανηγύρια και μπαίνουμε στην προπόνηση, μπαίνουμε για δουλειά. Όλο αυτό το καιρό προετοιμαζόμαστε. Σίγουρα οι γιορτές, είμαστε ερασιτέχνες αθλητές όλοι, έτσι. Σίγουρα οι γιορτές μας έκοψαν λίγο κάπου στη μέση. Σίγουρα τα κρυολογήματα μερικών αθλητριών μας και αυτά δεν ήμασταν αρκετές στην προπόνηση. Αλλά έχουμε βρει πάλι τα πατήματά μας, έχουμε βρει πάλι ρυθμό και προετοιμαζόμαστε μέρα με τη μέρα για αυτό το παιχνίδι. Το οποίο φυσικά δεν ξέρουμε αν γίνει, έτσι, γιατί λόγω των κρουσμάτων είναι όλα βέβαια πλέον. Θα το γνωρίζουμε αυτό μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, καθώς θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις, και θα το γνωρίζουμε αυτό. Έχετε σε 5 αγωνιστικές 4 νίκες, 2 εκτός έδρας και 2 εντός, μια ήττα μέσα στην έδρα από τον Μέντικα Θεσσαλονίκης, που και εκεί ήταν η πρώτη αγωνιστική, δεν γνωρίζατε και πολλά πράγματα. Και από ό,τι έμαθα, σας ακυρώσαν και ένα κανονικό τέρμα που το παιχνίδι σας αδίκησε το σκορ. Ακριβώς, Παναγιώτη. Μπορώ να πω ότι στο πρώτο παιχνίδι ήταν και η έλλειψη πείρας, ήταν το άγχος, το περίσσιο άγχος που είχαν οι παίκτριες. Οι περισσότερες, δεν το κρύβω, ότι είναι μεταξύ των ηλικιών 14 έως 17. Έτσι. Δηλαδή, ο κορμός της ομάδας αυτή τη στιγμή αποτελείται από 14 μέχρι 17 χρονών κορίτσια. Οι προσθήκες που έχουμε κάνει, οι οποίες είναι από την Εριστιάδα, είναι από το ΕΣΟ στρατό που υπηρετούν από άλλες περιοχές της Ελλάδας, που έχουν έρθει με μετάθεση εδώ στον Εύρο, είναι λίγο μεγαλύτερες. Αλλά ουσιαστικά ο κορμός της όλης της ομάδας, που εδώ και 2 χρόνια δουλεύουμε μαζί, είναι 14 με 17 ετών.
Οπότε ήταν λογικό να μπουν λίγο αγχωμένες, να μπουν λίγο, πώς το πω, άπειρες, έτσι. Και φυσικά ήταν και ο αγώνας, λόγω του γηπέδου ήταν, πολύ αγώνα, ήταν αγώνας κέντρου. Καμία ομάδα δεν είχε υπεροχή κινήσεων, παρόλο που Μέντικας ήταν και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν το συζητώ γιατί δουλεύει και πάρα πολλά χρόνια, έχει πίσω ακαδημίες, δηλαδή οι άνθρωποι που συζητήσαμε μαζί τους έχουν απίστευτη οργάνωση. Και έτσι ατυχήσαμε, κάναμε ένα πέναλτι, φάγαμε τον γκολ με το πέναλτι και μετέπειτα ενώ είχαμε ξαναμπεί στο παιχνίδι, φύγαμε από την φάση του πέναλτι, ισοφαρίσαμε με ένα φάουλ το οποίο μας το ακύρωσε ο διαιτητής γιατί καταλόγησε φάουλ επιθετικό της παιχτριάς μας. Από εκεί πέρα δεν μπορέσαμε να ξανακάνουμε άλλη φάση, να ξαναμπούμε στο παιχνίδι και έληξε 0-1. Coach, αλήθεια, πώς είναι μετά την εμπειρία που είχες και σαν παίκτης ποδοσφαίρου κτλ, πώς είναι να προπονείς τα κορίτσια αυτά, σε αυτές τις ηλικίες? Είναι φανταστικά, είναι φανταστικά. Επειδή έχω ασχοληθεί και με ακαδημίες το Εύρος Σουφλίου με τα παιδάκια, που ακόμα είμαι τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας με τα αγόρια, το μόνο που διαφέρει, εκτός από την φυσική δύναμη, από τις σηματοδομές που είναι διαφορετικό φυσικά σε αγόρι με κορίτσι, τα κορίτσια σε αυτή την ηλικία, και αυτό το διαπίστωσα τα 2 χρόνια που είμαστε μαζί, είναι πιο ανεπτυγμένα εγκεφαλικά. Δηλαδή εντολές, οδηγίες και διάφορα, ακόμα και σχηματισμοί που σε κάποιες ηλικίες, γιατί τώρα μιλάμε για γυναικείο ποδόσφαιρο, γάμα εθνικής, αλλά γυναικείο ουσιαστικά αποτελείται από 12 χρονών και μιας μέρας μέχρι όσο πάει. Τώρα όμως 12 χρονών και μιας μέρας ή 14 ή 15 χρονών δεν είναι γυναίκα. Οπότε με λίγα λόγια οι εντολές που δίνονταν ίσως ήταν και λαθασμένα από άποψη ηλικίας. Αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι τελικά ότι ό,τι εντολές τις δίνεις, με την πρώτη, έστω με τη δεύτερη φορά, τις καταλαβαίνουν και τις εκτελούν. Παναγιώτη. Πρόσφατα είδαμε ότι έχετε γραφτεί και στα Μητρώα Διεθνής Γραμματέας του Αθλητισμού και έχετε ενισχυθεί. Βλέπουμε ότι η διοίκηση το έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα. Να το πούμε και αυτό, γιατί είστε από τις λίγες ομάδες που έχετε χρηματοδοτηθεί από το στοίχημα. Που έχετε πάρει το ελάχιστο ποσό που είναι 1.600 ευρώ. Ακριβώς. Ήταν ένας από τους στόχους μας, Παναγιώτη, να μπούμε στο Μητρό, να κάνουμε γραφή στο Μητρό. Είναι φυσικά με τους 2 πρόεδρους τους και όλο το επιτελείο. Είμαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Θέλαμε να είμαστε σε όλους τους τομείς, τόσο σε επεκτικό αλλά όσο και σε διοικητικό κομμάτι, όσο και σε προπονητικό, έτσι. Οπότε ήταν και αυτό ο στόχος μας να κάνουμε γραφή στο Μητρό για να επωφεληθούμε διάφορα μπόνους που δίνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και ένα από αυτό ήταν και του στοιχήματος, τα οποία φυσικά εντάξει, ακόμα δεν τα πήραμε έτσι, αλλά θα τα πάρουμε γιατί όλες οι ομάδες θα περιμένουν αυτά τα λεφτά. Και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ φυσικά. Πολύ ευχάριστο αυτό και πολύ σωστό. Ο επόμενος στόχος της διοίκησης και τη δική σας, των παιδιών, των κοριτσιών, είναι η άνοδος στην επόμενη κατηγορία στην Β' Εθνική. Θα μπορείτε να σκεφτείτε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, επειδή καταρχήν εμείς είμαστε ρεαλιστές, ξέρουμε σε ποια περιοχή είμαστε, ξέρουμε την δυναμικότητα αυτής της περιοχής μας σε δυναμικό μικρών παιδιών. Από πίσω δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη στιγμή καινούργια κορίτσια. Έχουμε 2-3-4. Θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε ικανοποιητικό αριθμό για να πούμε ότι αυτή η ομάδα για τα επόμενα τουλάχιστον 5-6-10 χρόνια θα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, με αυτό το ρόστερ που έχουμε, με αυτή τη χημεία που έχει αυτή η ομάδα, με αυτή τη φουρνιά, γιατί εγώ μιλάω για τον κορμό της ομάδας που είναι κορίτσια από το Σουφλί, που ξεκίνησαν την ομάδα, είναι μια φουρνιά που έκατσε και έκανε μια απίστευτη χημεία. Έδεσαν πάρα πολύ καλά οι μεταγραφές που πήραμε από Οριστιάδα, την Μαρασίλη, τη Γιώτα, από το στρατό, κάποιες που είναι με μετάθεση εδώ στον Εύρο. Και θέλουμε να χτυπήσουμε ό,τι πιο ανώτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άμα είναι η άνω στη Β' Εθνική, να είναι η άνω στη Β' Εθνική. Θέλουμε να ανεβούμε, θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται, όσο αντέξει αυτή η ομάδα από άποψη δυναμικού. Ναι, και το καλό είναι όπως βλέπουμε και στο χάρτη των ποδοσφαιρικών εδώ στον νομό Εύρω, ακολουθούν και άλλες ομάδες, όπως η Οριστιάδα που θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ο Πολυακός, η Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης. Όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η συγκυρία. Δεν είναι μια κατηγορία μόνο του.
Βέβαια. Μια κατηγορία μόνο στη συγκυρία. Βοηθάει η συγκυρία να ανέβει κάποια ομάδα στη Β' Εθνική. Ακριβώς. Το πιστεύω κι εγώ. Φυσικά, τώρα θα πω την προσωπική μου άποψη, ίσως κρύβει και κινδύνους που ένας νομός Εύρου, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχει τέσσερις ομάδες και πάει να κάνει την τέταρτη ουσιαστική. Όχι, ναι, την πέμπτη ομάδα, έτσι με τον Ρέστη. Ίσως κρύβει και κινδύνους, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν τόσα πολλά κορίτσια για να απορροφηθούν από τις ομάδες. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για μια Αλεξανδρούπολη που έχει τρεις ομάδες. Και δεν ξέρω αν όντως δηλαδή μπορεί η Αλεξανδρούπολη να σηκώσει τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή γυναικείες. Θα μπορούσε να έχει μία με δύο, εγώ πιστεύω, και να ήταν πιο δυνατές. Ναι, αλλά υπάρχουν και οι άλλες διαφορές που προκύπτουν, Γιώργο. Ξέρεις, είναι οι γονείς, είναι κάποιες άλλες διαφορές που έχουν προβλήματα. Δυστυχώς όμως... αν θέλουμε να πούμε για ανάπτυξη του γενικού ποδοσφαίρου, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να βάλουμε μπροστά ονόματα παραδείγματος ή δεν ξέρω, διακός. Θα πρέπει να σκεφτούμε το καλό των κοριτσιών. Παναγιώτη, μας ακούς? Μάλλον δεν μας ακούει ο Παναγιώτης καλά, έχει κάποια διακοπή από ό,τι βλέπω. Ναι, να το σκεφτούμε αυτό, αλλά δυστυχώς ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο, ότι σε πολλές περιπτώσεις και σε αυτές τις ηλικίες. Έχω με το τώρα γι' αυτό και μόνο άκουγα αποσπασματικά. Εμείς ακούμε αποσπασματικά ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη. Αν θέλεις μπορείς να κάνεις μια σύνδεση ξανά για να μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία καλή. Λέγαμε λοιπόν, Γιώργο, ότι σε αυτές τις ηλικίες υπάρχουν πάντοτε παρεμβάσεις από τους γονείς. Και πολλές ομάδες μαζεύονται, πολλές ομάδες διασπούνται, γιατί ακριβώς οι γονείς θεωρούν ότι πρέπει να πατρονάρουν και δεν αφήνουν τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα, να χαρούν το ποδόσφαιρο, να χαρούν τον αθλητισμό, να κάνουν φιλίες, να κάνουν γνωριμίες, να κοινωνικοποιηθούν. Εντάξει, αυτό υπάρχει. Πάντως στις ηλικίες αυτές, από τις ηλικίες αυτές και μετά, δύσκολα μπορεί να βρει κανείς παιδιά και αγόρια να συνεχίσουν να ασχολούνται. Αρχίζουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα φροντιστήρια, το ένα τ' άλλο. Οπότε λίγο χάνουμε χρόνο και παιδιά και αθλητές. Παναγιώτης επανήλθε. Παναγιώτη, μας ακούς? Κάνε κάποια προβλήματα. Ακούω, σας ακούω. Ωραία. Κάνε την τελευταία ερώτηση για να αποδεσμεύσουμε τον Γιώργο. Θα θέλαμε πραγματικά να είμαστε σε κάποιο παιχνίδι, να χαρούμε το γυναικείο ποδόσφαιρο, να το καλύψουμε. Αλλά είναι οι μέρες που δεν είμαστε εδώ, πότε Ορεστιάδα και πότε Αλεξανδρούπολη, με τις υποχρεώσεις που έχουμε. Το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα, αν κάποια ημερομηνία μας βολέψει. Είναι και το πρωτάθλημα πολύ σύντομο το δικό σας. Υποσχόμαστε ότι θα έρθουμε να δείξουμε ένα ζωντανό παιχνίδι, γιατί το αξίζεται με την προσπάθεια που κάνετε, και θα θέλαμε ο κόσμος να δει αυτή την προσπάθεια με άλλο μάτι, άλλη εικόνα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ανδρικό άθλημα. Είναι πολύ καλό να βλέπουμε κορίτσια να μπαίνουν στα χωράφια των ανδρών. Απάντησες κιόλας πώς είναι να προπονείς κορίτσια. Και να είναι εισάξιες, έως και παραπάνω. Ναι. Εξάλλου υπηρέτησες το ποδόσφαιρο και με σιγά με εθνική, με τον Εύρο Σοφλίου και με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη που αγωνίστηκες. Έχεις τεράστια εμπειρία μέσα από τα γήπεδα και όλο αυτό πιστεύω ότι οι κοπέλες είναι πολύ τυχερές που σε έχουν προπονητή. Ευχαριστώ που παραγγείλετε για τα καλά σου λόγια. Εγώ νιώθω τυχερός, να σου πω την αλήθεια. Εγώ νιώθω τυχερός γιατί πέρα από μια σύντομη ιστορία στα ΤΕΦΑ που ήμουν φοιτητής και κάναμε την πανεπιστημιάδα στο τελευταίο έτος. Κάναμε κλήρωση για πού θα είμαστε σαν τέταρτο έτος προπονητές εμείς στους αγώνες του ποδοσφαίρου που έγιναν, στο άθλημά μας. Και έτυχα και τράβηξα λαχνό και έτυχα σε ομάδα γυναικεία. Οπότε πιστεύω είμαι τυχερός εγώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί τελικά εκείνο ήταν σαν προμήνυμα, σαν. Δεν μπορώ πώς να το πω. Και είμαι πολύ τυχερός γιατί γνώρισα αυτά τα κορίτσια και κάναμε μια οικογένεια. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η λέξη αυτή, αλλά πιστεύω ότι νιώθω. Τη νιώθουν τα κορίτσια, είμαστε όλοι
μια γροθιά, μια οικογένεια και μαζί με τους γονείς, τους διοικούντες, γιατί οι διοικούντες ουσιαστικά γονείς είναι και τρέχουν μέρα νύχτα οι άνθρωποι. Οπότε πιστεύω ότι αυτό θα βγει σε κάτι καλό. Που ακόμα και τώρα που μιλάμε, για μένα αυτή τη στιγμή, άμα τελειώσει το πρωτάθλημα λόγω κορονοϊού, για μένα είναι πρωταθλήτριες. Γιατί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχω εισπράξει απίστευτα λόγια από το φίλαθλο κόσμο για την ποιότητα του ποδοσφαίρου που δίνουν αυτά τα κορίτσια και είναι άξια συγχαρητήριων όλων του. Φαντάζομαι ότι οι προπονήσεις γίνονται βάσει υγειονομικών πρωτοκόλων. Να βγάλουμε μια είδηση ότι ο αθλητισμός έχει όλα τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά. Με τα self-test, αν είναι εμβολιασμένοι οι παίκτριες, αυτό μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα πώς γίνονται οι προπονήσεις. Παναγιώτη, αυτή τη στιγμή το 80% της ομάδας είναι εμβολιασμένες όλα τα κορίτσια. Και εγώ μιλώνω και εγώ είμαι εμβολιασμένος. Είναι 2-3 τα κορίτσια τα οποία δεν είναι εμβολιασμένα, αλλά κανονικά με βάση τα πρωτόκολλα είναι όλα όπως πρέπει. Δηλαδή, 2 rapid test την εβδομάδα, εκτός αν έχουμε αγώνα που προσμετράται στην εβδομαδία αγωνιστική έτσι, εβδομάδα που κάνουμε προπονήσεις. Υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος μας, ο Βουρέτσας, ο Δήμος, ο οποίος τα ελέγχει όλα. Και ναι, εννοείται, η υγεία προέχει. Οπότε, ό,τι πρωτόκολλο μας δίνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ούτε εμείς το εκτελούμε, παρόλο που σου είπα ότι σχεδόν το 80% των παικτριών μας είναι εμβολιασμένες όλες. Παναγιώτη, μια που εδιάζουμε για τα πρωτόκολλα, να πούμε την είδηση ότι από σήμερα το μεσημέρι τουλάχιστον κουβεντιάζουν πολύ έντονα και ίσως αύριο ή μεθαύριο να έχουμε την τελική απάντηση. Όλες οι ομοσπονδίες, συνεργαζόμενες με τις αρμόδιες επιτροπές των ειδικών του Υπουργείου Υγείας, προσπαθούν να προσαρμόσουν πλέον τα πρωτόκολλα για τους νοσήσαντες με κοροναϊό στα νέα δεδομένα. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ένας που έχει νοσήσει απέχει 14 μέρες και μετά θέλει περίπου άλλες 7 μέρες για να μπει σε ένα πρόγραμμα προπόνησης. Σε ό,τι αφορά βέβαια τους επαγγελματίες αθλητές, πριν μπει στο πρόγραμμα προπόνησης, περνάει από ένα ενδελεχή έλεγχο της υγείας του, ότι όλα του τα όργανα λειτουργούν σωστά, για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία και υπάρχουν και τα πολλά λεφτά, είναι και ασφαλισμένοι οι παίκτες. Πάντως αυτό που περιμένουμε σαν τελικό αποτέλεσμα είναι ότι το 14 μέρες θα γίνει ή 7 ή 8, γιατί με βάση τώρα τους εμβολιασμένους, το βάρος της νόσησης που υπάρχει από τον κοροναϊό, περιορίζει τις μέρες σε 5, το πολύ 7 μέρες, έχει αρνητικό τεστ. Άρα οι εισηγήσεις είναι για 7 έως 8 μέρες αποχή. Θα το δούμε όμως πολύ σύντομα, πιθανόν και μέχρι αύριο το μεσημέρι να έχουμε την απάντηση. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, Παναγιώτη, θα ευχαριστήσουμε τον Γιώργο. Να τον ευχαριστήσουμε, να τον πούμε και πάλι να είναι υγιείς οι αθλήτριες, ο ίδιος προσωπικά και καλή προετοιμασία. Και ευχόμαστε ένα καλό αποτέλεσμα από την Θεσσαλονίκη. Εμείς ευχαριστούμε. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Εύχομαι να σας φέρω γούρι σαν πρώτη εκπομπή του 2022. Και καλή χρονιά να έχουμε σε όλους, σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Υγεία για τα τελευταία χρόνια έχουμε δει. Τελικά τα λέμε, αλλά είναι το σημαντικότερο που υπάρχει. Ακριβώς αυτό. Ευχαριστούμε, Γιώργο.